να σταθείτε λιγάκι σε εκείνη την εκκλησία. Θα δείτε χιλιάδες κόσμος να μπαίνει, να πηγαίνει να προσκυνεί τον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο. Πώς πηγαίνουν όμως? Πηγαίνουν όχι προς τον Ιωάννη τον Άγιον του Θεού, αλλά νομίζουν ότι με το να μπουν να προσκυνήσουν ότι τελείωσαν το καθήκον των. Περισσότερον δε πάντων θα ειδείτε τας γυναίκας γυμνάς να προκαλούν, να αμαρτάνουν εισερχόμενα μέσα εις τον ναόν του Αγίου Ιωάννου και να μην έχουν την πίστη την οποία θέλει ο Άγιος Ιωάννης. Το ίδιο συμβαίνει και με την Παναγία μας. Εάν μεταφερθόμενοι στην εικόνα της, την Θαυματουργών, στην Τίνων, θα δείτε ότι κόσμος, πολλής κόσμος, ανεβαίνει να την προσκυνήσει την εικόνα της, την Σεπτήν. Την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτά του, την οδηγήτριαν εικόνα της Παναγίας μας. Πώς εισέρχονται εκεί? Θρηνεί ο άνθρωπος όταν βλέπει να εισέρχεται το πλήθος εκείνου του κόσμου και να μην διακρίνει πού πηγαίνει. Εάν ευρίσκεται η Παναγία μας μπροστά τους, να την έβλεπαν να ακτινοβολεί, να την βλέπουν να κινείται, θα επήγαινα με αυτήν τη στολή εκεί? Δεν θα εφρόντιζαν με κάθε τρόπο να προσέλθουν στην Παναγία μας με πίστη? Αλλά δεν βλέπουμε, και ό,τι δεν βλέπουμε δεν το πιστεύουμε. Εκείνον το οποίο βλέπει σήμερα ο άνθρωπος, αυτό πιστεύει. Οπότε ο διάβολος επιτίθεται. Και εκεί που όλος ο κόσμος τρέχει για την Παναγία μας, επεμβαίνει ο άδικος, ο κακός, ο παγκράκιστος. Και του λέγει πήγαινε όπως είσαι και είναι όμορφα, πολύ ωραία, πολύ καλά. Και εισέρχονται το πλήθος εκείνου του κόσμου μέσα εις τους ναούς, χωρίς διάκριση, χωρίς την πίστη την οποία ζητεί η Παναγία μας. Μέσα στις χιλιάδες του κόσμου έφνης ακούεται ένα θαύμα. Ένα, μόνο ένα. Δεν έπρεπε χιλιάδες θαύματα εκείνη την ώρα να επιτελέσει η Παναγία μας? Χιλιάδες ο κόσμος. Χιλιάδες οι πονεμένοι. Χιλιάδες οι πάσχοντες. Χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι ζητούν την χάρη της. Πλην όμως ένας ή δύο ή τρία θαύματα θα ποιήσουν εξαίρεση των όσων βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί? Διότι αυτά τα δύο, τα τρία άτομα στηρίζονται πάνω στην πίστη, βλέπουν την Παναγία μας και την πλησιάζουν για να πάρουν χάρη. Και η Παναγία μας τους δίδει εκείνο το οποίο ζητούν. Ουδείς προστρέχον επί σύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Αλετείτε τη χάρη και λαμβάνει το δόρημα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αυτή η πίστη, αδερφοί μου, την οποία ζητεί η Παναγία μας, πρέπει να συνοδεύεται και με την εξωτερική περιβολή του ανθρώπου. Δεν μπορεί να εισέρχεσαι μέσα στον ναό και να πλησιάζεις την Βασίλισσα του κόσμου, την Βασίλισσα των ουρανών, την Βασίλισσα των αγγέλων, αυτήν η οποία γέννησε τον Θεό. Δεν μπορεί να την πλησιάζεις με πρόχειρη ενδυμασία η οποία σου αποκαλύπτει όχι πίστη αλλά απιστία. Παναγία μας, μεγαλόχαρη του κόσμου,
Εσύ που μας αξίωσες και φτάσαμε τις Αγίες αυτές ημέρες, δώσε η πίστη του κάθε ενός μας να εξωτερικεύεται με ό,τι επιβάλλει η τάξη και η σεμνότης, ό,τι επιβάλλει η ίδια η Παναγία μας, διότι όταν προσερχόμεθα στην Παναγία μας την βλέπουμε πως είναι. Την βλέπουμε με πόση ταπείνωση συγκρατεί τον Υιόν της στην αγκάλι της. Την βλέπουμε πως είναι ενδεδειμένη. Την βλέπουμε πως είναι καλυμμένη. Πως βλέπει τον Υιόν της με πόνον και τον παρακαλεί να μακροθυμήσει διημάς τους αμαρτωλούς. Παναγία μας Βασίλισσα των Αγγέλων, Μητέρα του Θεού μας, Σύ που μας αξίωσες και φτάσαμε τας Αγίας αυτάς ημέρας, της κοιμήσεώς Σου, μη μας εγκαταλείψεις, μη παύσεις να δέεσαι στον Υιό Σου, να απομακρύνει από τον κόσμο την κακία, να δώσει ο Υιός Σου την ειρήνη στον κόσμο, αυτήν την οποία ακριβώς εις καθένα τροπάριον του καθενός Αγίου επισφραγίζεται με την φράση «Δώσε ειρήνη Θεέ μου δια πρεσβειών του Αγίου Σου, του οποίου φέρομεν ενώπιόν μας το όνομά Του». Ειρήνη το κόσμο. Απολέστη και χάθη η ειρήνη από την γη, διότι μας προειδοποίησε ο Θεός ότι θα έρθει καιρός, λέγει, που θα στείλω τον Άγγελόν μου να σηκώσει την ειρήνη από πάνω στην γη. Και οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση εχθρότητος που ο ένας εναντίον του άλλου θα μάχεται προς εξόντωση. Ο Κάιν και ο Άβελ θα αναστηθούν και πάλι. Ο Κάιν θα επιτίθεται για να φωνεύσει τον αδελφό του και χύνεται αίμα πάνω στην γη και ποτίζεται η γη με το αίμα της παρκοής την οποία έχουμε ενώπιον του Θεού. Κύριε, δια πρεσβειώντες Παναχράντου Σου Μητρός, ελέησε μας. Δώσε μας την πίστη την οποία ζητείς να πλησιάζουμε το Άγιο Σου όνομα και την Πανάχραντο Σου Μητέρα. Δώσε μας, Κύριε, την ειδική Σου σκέπη για την μακροθυμία. Μη μας εγκαταλείψεις. Μη μας στερήσεις την σκέπη Σου και την βοήθειά Σου. Μη μας αρνηθείς, Κύριε, αλλά δια πρεσβειών της Πανάχραντου Σου Μητρός, αξίωσε μας να Σε πλησιάσουμε τόσο εσένα όσο και τη Μητέρα Σου, με την πίστη την οποία πρέπει να έχουμε, και αξίωσε μας και δια πρεσβειών της Παναχράντου Σου Μητρός της Επουρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.